Μαζεσκέδα μου το 13-1 και το Μάιο του 11 τώρα βγήκε η έκδοση 13-37 του Σλάκου, ένα περίεργο περίεργη αρρύθμιση. Εντάξει, είναι και λίγο ένα παιχνίδι, έτσι πώς τα γελέ. Ευδίασμε ότι ήταν το 14 και γι' αυτό μπήκε το 13 ακόμα. Όχι, περίπου, ναι, μια δικαιολογία είναι αυτή, η άλλη δικαιολογία είναι ότι η χαζομάρα ξέρεις το lead speak να είναι lead, να διαβάζεται αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, είναι λίγο παιχνίδι. Τέλος πάντων, βγάλαμε λοιπόν το 13-37 το Μάιο το 11 αρχικά σε εξεψή και μετά περιοδικά βγήκαν και οι υπόλοιπες εκδόσεις LFD και ADE Flashbox. Και η τελευταία προσθήκη που κάναμε τώρα από τον Οκτώβρη ήταν μια περίεργη έκδοση, το Rat Poison, το οποίο είναι μάλλον για λίγους, για πολύ λίγους. Το Rat Poison είναι δικιά μου αγάπη. Περισσότερο και ενός κολλητού μου ο οποίος με έσπρωξε, λέει κάτω θα δεις, θα διαφερθεί κόσμος. Το πραγματικά είναι, νομίζω 10-32 πρώτα, όχι παραπάνω. Υπάρχει και επιλογή του 6 το command line, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι για να βγούμε σε περιβάλλον προσόρας καθαρής, αν θέλουμε να φτιάξουμε, να πειράξουμε κάτι κτλ. Δηλαδή, παράδειγμα, κάτι που κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει είναι ότι να βάλει σε Nvidia drivers από πριν. Δεν υπάρχουν Nvidia drivers. Προεγκατεστημένοι, οι binary, εσύ που προσφέρουν η Nvidia. Δεν τους προσφέρουμε, δεν τους υποστηρίζουμε εμείς οι ίδιοι. Όποιος θέλει πάει, παίρνει το binary από την Nvidia και το βάζει. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το βάλει από πριν, μπορείς να κουτάει κατευθείαν το σύστημά του, μπορεί να κάνει έξω το command line με ένα CX root στο partition που έχει καταστήσει να βάλει και τους drivers της Nvidia. Ή μπορεί να το κάνει αυτό βέβαια μετά την εγκατάσταση.